Συνεχίζουμε και βρισκόμαστε στο γήπεδο της Δόξας Λεανοβεργίου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα στην γηπεδούχο ομάδα και την ομάδα του Νησίου. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Μαζί μας ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας. Coach, ένα σχόλιο καταρχήν για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το βρίσκω δίκαιο. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, έτσι όπως έγιναν οι φάσεις. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Εμείς δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα όπως είναι του Λεανοβέρη. Αλλά δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα. Τα ατού τα δικά μας ήταν λίγο εκτός παιχνιδιού σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα για μας, αλλά δεν πάβει να είμαστε και ευχαριστημένοι και με το ανάλογο με την απόδοση που είχαμε και το χ ήταν. Και σε μια δύσκολη έδρα, έτσι. Σίγουρα. Εκεί θέλω να καταλήξω τώρα να μου κάνετε ένα σχόλιο για την γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα του Λεανοβεργίου. Είναι καλή ομάδα. Φαίνεται ότι ο Σάκης κάνει καλή δουλειά στα παιδιά. Νομίζω ότι θα μείνει στην κατηγορία, θα μείνει σίγουρα. Και πιστεύω και ότι και οι άλλες ομάδες που συναγωνίζονται στο να βγουν πρωταθλητές θα περάσουν δύσκολα εδώ. Όντως έχει καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα πάρει βαθμούς, θα κόψει βαθμούς από ομάδες που διεκδικούν την άνοδο. Και μια ερώτηση που έκανα και στο Σάκη τον Παγκούρα νωρίτερα, έχοντας πλέον μια εικόνα από τις ομάδες του πρωταθλήματος στην κατηγορία τη δική σας, ποιους βλέπετε ως φαβορί για την κατάκτηση των πρώτων δύο θέσεων? Θα έλεγα ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα να μπορεί να πέσουμε και έξω, γιατί έχει ακόμα άλλες τέσσερις αγωνιστικές. Σύμφωνα πάντοτε με την αγωνιστικότητα των ομάδων μέσα στο γήπεδο. Ναι. Αυτό εννοώ. Πιστεύω ότι και είναι μέσα το νησί, είναι ο Άραχος και η Αλεξάνδρεια είναι ακόμα μέσα, σχέτως αν ξεκίνησε με μείον 12 βαθμούς. Η Ακαδημία, αν και τώρα άρχισε λίγο να πέφτει, να έχει αγωνιστική αστάθεια, κοιλιά. Είναι 3-4 ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο. Αλλά και πάλι είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε. Έχει πολύ δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, coach. Ευχαριστώ και εγώ.